Καλησπέρα, Κυπριάνα. Καλησπέρα, Αλεξία. Λοιπόν, να μας πεις τι ισχύει αυτή τη στιγμή με την εγγραφή των αυτοεξυπηρετούμενων καλυμμάτων στην Κύπρο. Ναι, Αλεξία, το καλοκαίρι του 2021 ξεκίνησε η εγγραφή αυτών των αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμμάτων στη διαδικτυακή πλατφόρμα εγγραφής καταλυμμάτων τύπου Airbnb από το Υπουργείο Τουρισμού. Να πούμε, υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον όπως φαίνεται, αφού το Υπουργείο Τουρισμού δέχεται καθημερινά μεγάλο αριθμό αιτήσεων. Μάλιστα. Γιατί όμως έχει δοθεί παράταση εγγραφής από τη Βουλή, τι έχει προκύψει? Ναι, σωστά, Αλεξία, δόθηκε παράταση ενός έτους και συγκεκριμένα μέχρι τις 7 Φεβρουαρίου του 2023 από τη Βουλή για την εγγραφή τους. Και ο λόγος που δόθηκε η παράταση είναι επειδή υπάρχει πρόβλημα με αρκετές αιτήσεις. Πιο συγκεκριμένα, εταιρείες και άτομα δεν μπόρεσαν να συγκεντρώσουν τα έγγραφα που χρειάζεται ώστε να μπορέσουν να υποβάλουν αίτηση. Διότι ακριβώς πολλές φορές χρειάζονται άδειες οικοδομής, τίτλοι ιδιοκτησίας, ειδικές εξουσιοδοτήσεις. Ενώ υπάρχουν και περιπτώσεις όπου πολλοί ιδιοκτήτες μπορεί να μείνουν στο εξωτερικό, με αποτέλεσμα να δυσκολεύεται ακόμα περισσότερο η διαδικασία. Κυπριάνα, γνωρίζουμε αν υπήρξε κάποιο θέμα, πρόβλημα με συγκεκριμένα αυτοεξυπηρετούμενα καλύμματα στην Κύπρο? Ναι, Αλεξία, συγκεκριμένα ο λειτουργός του Υπουργείου Τουρισμού είπε στην Πρίφ ότι υπάρχει ένα ζήτημα πρόληψη με κάποια από τα καταλήμματα. Εκτός συγκεκριμένα με καταλήμματα που μπορεί παλαιότερα να λειτουργούσαν για μικρό χρονικό διάστημα και δεν είναι σίγουρο για το πώς θα ανταποκριθούν. Άρα θα δούμε τι ακριβώς πώς θα εξελιχθεί το ζήτημα αυτό. Να σε ευχαριστήσουμε, Κυπριάνα. Καλή σου συνέχεια.